Λοιπόν, για πάμε τώρα στην περιοχή του Λευκώνα. Θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο εκεί, τον κύριο Ανδρονικίδη, τον κύριο Γιάννη Ανδρονικίδη, να μας πει τι ακριβώς έκλεισε απευθύνη και ως πρόεδρος τους κατοίκους, γιατί φαίνεται ότι και εκεί έχουμε ένα θέμα με το νερό. Σας είπα ότι γενικώς ο νομός έχει θέμα. Όχι μόνο νομός, γενικώς η χώρα. Καλό μεσημέρι, κύριε Ανδρονικίδη, τι κάνετε, πώς είστε? Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σας και στους συνεργάτες. Τελικά τώρα τι κάνουμε, τι ποτίζουμε εμείς με το πόσιμο νερό και δεν φτάνει για να πιούμε? Τι ποτίζουμε? Το θέμα είναι ότι δεν ποτίζουμε μόνο. Εδώ πέρα αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα εδώ και 4 μέρες. Ότι? Το οποίο, ότι το νερό που έχουμε και παρέχουμε προς τις δεξαμενές μας δεν μας φτάνει για τις βασικές μας ανάγκες. Τι λέτε? Έχω κάνει μία έκκληση προς τους κατοίκους του χωριού, ναι, να προσέξουμε λίγο τη διαχείριση του νερού, καθώς παρατηρώ εγώ και βλέπω τους εργαζόμενους δριάσεις κάθε μέρα τις προσπάθειες που κάνουν για να έχουμε αυτό το αγαθό. Mm-hmm. Η ποσότητα του νερού είναι αρκετή. Το θέμα είναι η διαχείριση από εδώ και πέρα. Για να καταλάβουμε, έχει αυξηθεί ή έχει μειωθεί η ποσότητα σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα? Η ποσότητα νερού που έχουμε στα υδραγωγεία μας είναι η ίδια που είχαμε και πριν. Λογικό είναι λόγω της ξηρασίας που έχει, γιατί αν θυμάμαι καλά, περίπου 3 μήνες έχει να βρέξει. Ναι. 2-3 μήνες. Ναι, ναι. Έχετε υπάρχει δίκιο. Μια μικρή ελάτη. Ναι, πέφτουν τα νερά. Okay. Ωραία. Εμείς, παρόλα αυτά, από ό,τι είδα και από ό,τι με διαβεβαίωσε σήμερα η διοίκηση της ΔΕΑΣ, είναι η ίδια ποσότητα νερού που έχουμε το πρωί στα υδραγωγεία μας. Από εκεί και πέρα, κατά τη διάρκεια της ημέρας, θα πρέπει να γίνει μια σωστή κατανάλωση. Ναι. Αυτό κάποιοι κάτοικοι της περιοχής το τηρούν κατά γράμμα, κάποιοι δεν το τηρούν. Mm. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα σταματήσουμε και να κάνουμε τις καθημερινές μας εργασίες, έτσι. Όχι, προς Θεού, απλά λέω μήπως έπεσε παραπάνω κόσμος τώρα στο χωριό Ελαίου Τριημέρου. Χρησιμοποιούμε παραπάνω νερό γιατί έχει ζέστη, επομένως τι να πω τώρα. Ναι, λογικό είναι. Λογικό είναι όταν έχει ζέστη, χρειάζεσαι την δροσιά σου, χρειάζεσαι, ναι, να καταναλώσεις περισσότερο νερό. Υπάρχει αυτή η ανάγκη. Το θέμα είναι να μην κάνουμε κάτι περιττό. Δηλαδή? Τώρα άμα ο δικλανός σου δεν έχει νερό να κάνει μπάνιο και εσύ μου ποτίζεις τον καζόν σου, νομίζω πως δεν σέβεσαι... Είναι πρόκληση, είναι αλήθεια, με πόσιμο νερό. Το σύνολο. Ναι. Υπάρχουν και τέτοια περιπτώσεις. Υπάρχουν και περιπτώσεις οι οποίες θέλουν να το κάνουν, οι οποίες σεβάστηκαν την ανακοίνωση. Άρα τι θα κάνετε τώρα, πρόεδρε, για να καταλάβουμε? Γιατί αν εγώ εξακολουθώ να ποτίζω με πόσιμο νερό τον καζόν μου και ο άλλος δίπλα δεν έχει να πιει, δημιουργώ ένα θέμα και μάλιστα θέμα ιδιαίτερα σημαντικό. Επομένως, τι θα κάνετε εσείς για να με συνετίσετε εμένα, ας πούμε? Δεν υπάρχει κάτι που... Δεν μπορώ κάτι να κάνω. Εσείς έχετε το υδρόμετρό σας, χρησιμοποιείτε το νερό σας. Ναι. Το πληρώνετε. Δεν σας λέει κανένα. Μπορώ εγώ το πληρώνω, αλλά δεν μπορώ να το χρησιμοποιώ όταν ο άλλος δεν έχει να πει. Είναι θέμα να αντιλαμβανόμαστε το πρόβλημα και να μπορέσουμε να διαχειρίσουμε το νερό. Ναι. Αν εσύ δεν καταλαβαίνεις, δεν καταλαβαίνει το πρόβλημα και συνηθίζει να κάνει τις καθημερινότητες, την καθημερινότητά του, νομίζω πως δεν υπάρχει άλλος τρόπος να βοηθήσει. Κάποιες ώρες ίσως διαφορετικές που κάποιος επιμένει να ποτίσει τον καζόν του με νερό ίδρυυσης για να μην δημιουργήσει, κοιτάξτε, πρόβλημα και στη γειτονιά του. Κοιτάξτε, το βράδυ, ας πούμε, λέω εγώ. Ναι, κοιτάξτε, εννοείται. Αυτά είναι, τα λένε εξειδικευμένο προσωπικό, δεν τα λένε μόνο εμείς. Ναι. Οι προτάσεις αυτές. Το θέμα είναι ότι η καθημερινότητα μας έχει ένα ωράριο. Σχολάνε από τις δουλειές τους, θέλουν να κάνουν το μπάνιο. Οι αγρότες τελειώνουν το απόγευμα, θέλουν να κάνουν μπάνιο. Οι κτηνοτρόφοι τελειώνουν το απόγευμα, το βράδυ, από τις μονάδες θέλουν να κάνουν μπάνιο. Τα μωρά που έχουν οι μανάδες θέλουν το βράδυ να κάνουν μπάνιο και να κοιμηθούν. Δηλαδή είναι ένα ωράριο το οποίο είναι στάνταρ. Τώρα ενδιάμεσα, εάν υπάρχει υπερκατανάλωση, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Ναι, αυτό λέω. Δηλαδή να κρατήσουμε το πόσιμο για να πίνουμε και να κάνουμε μπάνιο, τέλος πάντων να πορευθούμε. Και τώρα γκαζόν, κακό, ιστορίες. Και λίγο πιο μετά που θα τελειώσει όλη αυτή η ζήτηση, ας πούμε. Αυτό είναι αυτονόητο. Ναι. Τώρα κάποιοι... Αυτονόητο δεν είναι.
Ναι. Εγώ σαν πρόεδρος και σαν με το τοπικό συμβούλιο κάνουμε ό,τι μπορούμε, ενημερώνουμε τον κόσμο. Βγάλετε κανένα αυτοκίνητο δηλαδή, ενημερώσατε βεβαίως, κάτι, βγήκε βεβαίως. Μεγάφωνο. Έχουμε τα μεγάφωνα της κοινότητας τα οποία κάνουμε τις ενημερώσεις. Ναι. Μέσα από το διαδίκτυο κάνουμε τις ανακοινώσεις μας. Mm-hmm. Και πόρτα-πόρτα που περνάμε και ελέγχουμε και βλέπουμε τι γίνεται, ποια περιοχή έχει πρόβλημα. Επίσης κάνουμε μια ενημέρωση, παύλα σύσταση για τη διαχείριση του νερού. Πρόεδρε, είχαμε και διακοπές αυτές τις μέρες. Τι διακοπές, τι εννοείται? Διακοπή νερού, επειδή δεν έφτανε ή δεν ξέρω εγώ τι μπορεί... Όταν δεν υπάρχει νερό, λογικό είναι. Mm. Μέχρι να γεμίσει το υδραγωγείο θέλει κάποιες ώρες, ένα δύο ώρο, ενδεχομένως τρία ώρο, γιατί είναι ένα χωριό με 2.500 κατοίκων περίπου. Ναι, δεν είστε μικρό χωριό, άρα είχαμε διακοπή, Τρομερές ποσότητες νερού, ναι, βέβαια. Ναι. Είναι της τάξης της μίας με 2.5 ώρες περίπου, μέχρι να γεμίσει ξανά το δίκτυο ή να γίνει κάποιες τεχνικές εργασίες. Ναι. Γιατί ξέρετε, όταν φτιάξει το δίκτυο πρέπει να γίνουν κάποιες τεχνικές εργασίες για να μπορέσει να ξανατροφοδοτηθεί. Είχαμε και θέμα με την ποιότητα. Πήγαν φερτές ύλες μέσα δηλαδή? Όχι, και... προς όχι. Το παρόν δεν έχουμε τέτοια θέματα, δόξα τω Θεώ, έχουμε καθαρό νερό. Ωραία. Τώρα είναι το θέμα του καθένα μας, πώς διαχειρίζεται την καθημερινότητα. Εντάξει, όλοι θα δείξουμε ένα καλό χαρακτήρα και δεν θα το κάνουμε βεβαίως, αυτό. Βεβαίως, όπως είμαστε, είναι όλοι, είμαστε και εμείς, και εμείς προσπαθούμε για το καλό όλο μας, έτσι. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Νομίζω ότι θα κοπεί λίγο και η χρήση, θα περιοριστεί για να πορευτούμε όλοι αυτές τις πολύ ζεστές μέρες. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ για την ενημέρωση.